Για πάμε. Λοιπόν, ήρθατε εδώ με την ελληνική σημαία. Θεωρείτε ότι κάνετε κάτι για το κολό της Ελλάδας? Έχουν σου όλα αυτά? Βεβαίως. Έχω ένα μειονέκτημα, να είμαι ρομαντικός. Πιστεύω, φυσικά πιστεύω στη γαλανόλευκη. Φυσικά πιστεύω σε αυτό που λέμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αυτό που λένε άλλοι, ακροδεξιός, ρατσιστής κτλ. Πιστεύω ότι όλοι εδώ οι άνθρωποι που έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει για να μπορούμε να στηρίξουμε την οικογένειά μας. Άλλοι είναι σε πολύ ασχημή οικονομική κατάσταση και άλλοι είμαστε καλύτεροι. Δεν έχει σχέση. Άκουσα κάποιο κύριο ότι είμαστε δίθεν αγανακτισμένοι. Γιατί, καλέ μου άνθρωπε, πότε πειράξαμε κάποιον και είμαστε δίθεν? Επειδή παρατάμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας και ερχόμαστε για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, την ανεξαρτησία μας, την ελευθερία μας? Επειδή διεκδικούμε την ηρεμία μας τελικά? Επειδή λέμε ότι αυτοί πραγματικά και οι 300 είναι υπεύθυνοι για το κακό που έχει πάθει η πατρίδα μας? Γιατί, καλέ μου κύριε, επειδή ακριβώς εγώ μπορεί να μην έχω το πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι εδώ κοντά, να είμαι σε καλύτερη θέση. Λέω, μπορεί. Τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να έρθω να βοηθήσω? Χθες, μέχρι χθες ήμουν συμβασιούχος. Έδωσε ο Θεός όμως και κατάφερα να σταθώ καλύτερα στα πόδια μου. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να τους γράψω όλους τα παλιά μου παπούτσα? Να κοιτάω μόνο τον εαυτό μου ή την παρτούλα μου? Ή για να είμαι καλός πρέπει να ανήκω σε κάποια παράταξη? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Αυτό που λέτε είναι ότι είναι και θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει μέσα από... Ανθρωπιάς! Ανθρωπιάς! Αυτή τη λέξη την ξεχάσαν όλοι. Καλοσύνη, ανθρωπιά. Συνεισφορά στον πόνο του αλλού. Να μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό του. Άσχετα αν είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Άσχετα αν είναι Πασοξίνο, Δημοκράτης ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος ο λόγος εγώ να κάθομαι και να υποστηρίζω μόνο τον δικό μου? Δικό μου. Σχήμα λόγου, Ολυμπιακός είμαι. Γιατί να υποστηρίζω μόνο τους Ολυμπιακούς? Υποστηρίζω όλους τους άνθρωπους. Ναι, το μειονέκτημά μου. Προτιμώ να βοηθήσω τους Έλληνες. Πού το κακό, ρε παιδιά? Πού είναι ο ρατσισμός? Γιατί, ρε παιδιά, δεν ακούγεται το σύνθημα αυτό? Είναι Ελληνίδα μάνα. Γιατί την έχουμε πετάξει όλοι στην άκρη? Αυτοί 300 δεν έχουν τους κάνει μια μανάδες. Ποιος τους έκανε? Τραβεστή τους κάνανε. Πού είναι ο σεβασμός στην Ελληνίδα εργαζόμενη, ιδιαίτερα στην εργαζόμενη μητέρα? Δεν λέω για τον πατέρα, ας τον πατέρα. Η Ελληνίδα μάνα είναι το θεμέλιο στην κοινωνία μας. Και όλοι τη βάλουν, όλοι τη χτυπάνε. Σεβασμός, ρε, σεβασμός. Μπορεί να προκύψει από το συγκεκριμένο κίνημα που πηγαίνει πολύ καλά μια συγκεκριμένη πρόταση, μια ουσιαστική αλλαγή? Τι βλέπετε εσείς? Δεν θα υπάρξει πρόταση, θα υπάρξει επανάσταση. Κύριε Γεωργάκη Παπανδρέου, δεν τιμάτε σε καμία περίπτωση το όνομα του πατέρα σας. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να ντρέπεστε, κύριε. Και εσείς και οι δικοί σας της παρατάξεώς σας, που τάχα μας κάποιοι είναι επαναστάτες. Κύριε καθηγητάδες, εσείς που μιλάτε για επανάσταση, εμένα προσωπικά με κοροϊδέψατε. Γιατί αύριο σας περίμενα εδώ, στο Σύνταγμα, να μιλάτε. Και όχι να μας τραβάτε εκεί κάτω και εδώ να παίρνουν σοβαρές αποφάσεις εναντίον του ελληνικού λαού και μόνον. Τι θα κάνετε, κύριοι υπόλοιποι κομματάρχες, αν έχετε το θάρρος να τα βγάλετε στον αέρα αυτά? Είμαστε στον αέρα. Είμαστε, τιμή μου τότε που μιλάω. Καλός Κάμης Αντώνης λέγομαι. Να ξέρουν ποιος μιλάει. Και άμα θέλετε, κάντε μου μήνυση. Ποιοι είσαστε εσείς υπόλοιποι? Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, δεν ξέρω τι. Κόκκι. Ποιοι είσαστε εσείς που με το τάχα μας ότι δεν είμαστε πάνω δεν μπορείτε να πάρετε αποφάσεις και κοροϊδεύετε, ρε? Ξέρετε καλά ότι όλος ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή 5 γράμματα τα γνωρίζει. Ένα γυμνάσιο το έχουμε βγάλει. Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύετε? Πάρτε θέση, ρε, και ελάτε κοντά στο λαό. Αν είσαστε πραγματική αντιπολίτευση, δεν ανήκετε στα κόμματα, ανήκετε πρώτα στο λαό. Τα ακούτε, ρε? Καλός Κάμης Αντώνης λέγομαι. Το νου σας, ρε, το νου σας, γιατί αυτό που έρχεται, όχι ελικόπτερο δεν θα σας σώσει, ούτε αεροπλανοφόρο δεν θα σας σώσει. Το νου σας θα σας φάμε λάχανο. Μια αλλαγή διαμαρτυρίας θα ήταν μια σιωπηλή διαμαρτυρία για να λάβουμε λίγο διαμαρτυρία, δηλαδή. Σιωπηλή διαμαρτυρία, καθιστική, και να μην μιλάει κανένας. Με αυτόν τον τρόπο, σιωπηλή διαμαρτυρία, όπως το ακούτε. Για μια μέρα λοιπόν όλοι εδώ οι συμπολίτες μας να καθίσουμε σιωπηρά και να περάσουν έτσι ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι ολόκληρη μέρα, για κάποια ώρα, για μία ώρα, δύο ώρες, να μην ακούγεται τίποτα. Είναι μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Κάποια αλλαγή στον τρόπο, ας πούμε, έτσι για να δείξουμε ότι έχουμε και μια εναλλακτική
πρόταση. Και αυτό θα ήταν και μια ενέργεια συντονισμού και ενότητας μεταξύ όλων των προβρισκομένων εδώ, εφόσον υπήρχε συμφωνία όλοι να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ναι, η σιωπηλή διαμαρτυρία, επειδή ο θόρυβος είναι εύκολος, η σιωπή είναι δύσκολη να τηρηθεί. Βλέποντας βέβαια και στον αθλητισμό, ότι μερικές φορές. Το ενός με τους χιγείς στα γήπεδα. Μπράβο. Η σιωπή είναι μερικές φορές. Η σιωπή είναι χρυσός, λένε. Πάνω σε αυτό είναι ότι η σιωπή έχει και μεγαλύτερη δύναμη. Δείχνοντας ότι με τη σιωπή σου δείχνω ότι η αντίδρασή μου είναι άγνωστη προς εσένα. Δηλαδή τώρα σιωπώ, αλλά αύριο μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να μεγαλώσω όσο εσύ δεν μπορείς να το φανταστείς. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω. Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος πρέπει να οργανωθεί, γιατί μάλλον θα μας πάρουν τα γεγονότα πίσω. Τι νοείτε? Οι εξελίξεις τρέχουν, θα πάρουμε την πέμπτη δόση, θα αποφασιστούν τα μέτρα, ο κόσμος αν είναι μόνο στο πεζοδρόμιο έξω από τη Βουλή και να διαμαρτύρεται, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα. Όπως κάνανε αυτοί τόσα βήματα πίσω στη χώρα μας, εμείς πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Με κάποιο τρόπο. Ο τρόπος που περνάει το μυαλό σας, εκτός από την πρόταση που κάνατε. Ο τρόπος είναι να μπει. Αυτό που έγινε την Τρίτη ήταν καλή αρχή. Πιστεύω. Αναφέρεστε στη φυγάδευση των βουλευτών. Όχι, όχι. Πιστεύω στην ομιλία του Θοδωράκη και των ακαδημαϊκών. Πιστεύω ότι να πάρετε ενία, είχαμε και μία πρόταση από εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου σήμερα, οι οποίοι καλούσαν τους βουλευτές να συνετιστούν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να αποκτήσουν συνείδηση και να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μπορεί ο πνευματικός κόσμος και άλλοι φορείς της χώρας μας να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε ένα πιο ήχηρο αποτέλεσμα από τη μαζική αυτή αντίσταση? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό το πολιτικό σύστημα στις καρδιές και στη συνείδηση των Ελλήνων έχει τελειώσει. Και αν δεν το έχουν καταλάβει, αν δεν το έχει καταλάβει ένα ποσοστό Ελλήνων, πιστεύω αρκετά μεγάλο, κακά τα ψέματα, έτσι, ένα 40% που κάθεται ακόμα στα δύο μεγάλα κόμματα και στα υπόλοιπα από κάτω, γιατί και τα άλλα κόμματα δεν είναι ανευθυνών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε το μέλλον, να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρέπει να γίνει επανεκκίνηση. Πρώτα στη συνείδησή μας να πάρουμε απόφαση σαν Έλληνες τι θέλουμε, πώς θέλουμε αυτή τη χώρα. Αλλά να το κάνουμε πράξη, όπως το κάνανε οι Γερμανοί. Βγήκανε μέσα από δύο παγκοσμίους πολέμους κερδισμένοι, ενώ ήταν οι χαμένοι. Εμείς ήμασταν οι κερδισμένοι και βγαίνουμε χαμένοι. Δεν γίνεται, αυτό είναι λίγο. Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει λογική, πρέπει να δουλέψουμε, όχι ότι δεν δουλεύαμε, να δουλέψουμε για την πατρίδα μας. Άσχετα με αυτό που λένε ότι η πατρίδα τι κάνει για σένα, πρέπει εσύ να κάνεις για την πατρίδα. Με το δεδομένο ότι δεν θα είναι όμως αυτοί που είναι τώρα. Οι 400 είναι άχρηστοι. Άχρηστοι. Δεν μπορούν να λύσουν μια μαθηματική απλή εξίσωση. Για μένα το πρόβλημα της οικονομίας είναι μαθηματική απλή εξίσωση. Χύψη άγνωστη που πρέπει να τους βρούμε, ίσον πρέπει να βρούμε το ίσον, το αποτέλεσμα. Με κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Κάποιος τρόπος που να μην βγάζει τους Έλληνες εκτός πραγματικότητας. Μας αφήνουν στο περιθώριο. Όπως είπατε πριν. Το 40%, να τελειώσω λίγο, και το 40% είναι με κάποιο τρόπο βολεμένο. Εγώ θα πω όπως είναι τα πράγματά του. Με έναν ή αλφα τρόπο βολεμένο. Είναι, ας πούμε, όπως και υπάρχει φωτιά, η πυρκαγιά. Εάν δεν έρθει η φωτιά στο σπίτι σου, τη βλέπεις απέναντι και λες, εντάξει, και το άλλος εδώ αποκλείται να έρθει. Αν έρθει στο σπίτι σου η φωτιά, τρέχει με τον κουμπάρα να σώσει το σπίτι σου. Όταν θα έρθει η φωτιά στο σπίτι σου, θα είναι πολύ αργά. Αν το σώσει, καλώς, αν το σώσει, θα καεί. Λέω λοιπόν σε αυτούς που δεν έχουν κατέβει κάτω, μην περιμένουν η φωτιά να έρθει στο σπίτι τους. Η φωτιά θα έρθει στο σπίτι τους. Δεν το ξέρουμε, αλλά αν κοιμούνται ήσυχοι και θεωρούν ότι δεν θα έχουν προβλήματα, είναι ηχτρά γελασμένοι. Τους λέω ότι είναι τόσα μεγάλα τα συμφέροντα που διακυβεύονται, που σίγουρα θα τους αγγίξουν. Όταν θα τους αγγίξουν θα είναι πολύ αργά. Ακόμα και να μην τους αγγίξουν όμως, είναι και ζήτημα κοινωνικής αλληλεγγύης να μην περιμένουν να έρθει η φωτιά στο σπίτι μας, αλλά βοηθήσουμε να σβήσει αυτό το κήτο. Είμαστε όλοι Έλληνες. Ας κατέβουνε και ας μείνουν εκεί που είναι. Με τις δουλειές τους, με τα αυτοκίνητά τους, με τις βίλες τους. Απλά ας κατεβούνε να γίνουμε πολλοί. Και μετά ας φύγουνε. Δεν μας πειράζει.